Καλωσορίσουμε στη σημερινή εκδήλωση με θέμα την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών συγκρούσεων και το καθήκον της οργάνωσης αντιπολεμικού κινήματος. Είναι μια εκδήλωση που έχει τη σημασία της. Να πούμε ότι μια αντίστοιχη εκδήλωση είχαμε διοργανώσει αντίστοιχες οργανώσεις που συμμετέχουμε τώρα, δηλαδή το ΝΑΡ, ΙΔΕΑ, το ΚΚΕΜ, η ΛΑΜΔΑ και, η ΟΚΔΕ στο περσινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Είναι σημαντικό που ένα χρόνο μετά μπορούμε να συνεχίσουμε το διάλογο στο πλαίσιο της αριστεράς για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα όπως είναι ο πόλεμος και η ανάγκη αντιπεριαλιστικής αντιπολεμικής πάλης σε μια συνθήκη όπου είτε το ναυάγιο στην Πύλο, είτε οι εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας και στο παγκόσμιο σκηνικό είναι πολύ οξυμένες, οι συγκρούσεις μεγαλώνουν και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να συζητήσουμε. Καταλήγοντας φυσικά στο τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να δράσουμε για να ευνοήσουμε, να συμβάλλουμε από καλύτερες θέσεις στο να αναπτυχθούν κινητοποιήσεις αντιπολεμικού, αντιπεριαλιστικού χαρακτήρα και στην πόλη μας. Θα δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στους ομιλητές. Πρώτος θα μιλήσει ο Άγγελος Φουρνοτζής, εκ μέρους της ΟΚΔΕ. Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών που κλιμακώνονται σήμερα στο έδαφος της Ουκρανίας και της Ανατολικής Ευρώπης συμβαίνει ενώ γιγαντώνεται η κρίση σε τρία καθοριστικά επίπεδα. Πρώτον, την οικονομία, με τη βαθιά οικονομική και δομική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Δεύτερον, με την κρίση του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Τρίτον, με τον πόλεμο γενικά, που από οικονομικός, πολιτικός ή περιφερειακός στρατιωτικά εξελίσσεται στη στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα στους υπεριαλιστές. Για το πρώτο, η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία μετά το κύμα ανάπτυξης που γνώρισε μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έχει εισέλθει σε ένα μακρύ κύμα κάμψης με ορόσημο την πετρελαϊκή κρίση του 1973. Χαρακτηριστικά του, η γενική πτώση, η γενικά πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους των καπιταλιστών, η διαδοχή βιομηχανικών οικονομικών κύκλων, ανεμικής ανάκαμψης από βιομηχανικούς οικονομικούς κύκλους ισχυρής ύφεσης, με συχνές σημαντικές κρίσεις σε διάφορα σημεία και χώρες του πλανήτη, όπως του 2008 και του 2020. Σαν πυροδότης αυτών των κρίσεων εμφανίζεται το χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό σύστημα. Πραγματική αιτία είναι όμως η κρίση στην καπιταλιστική παραγωγή. Αυτή οδήγησε στη γιγάντωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τομέα, στην αναζήτηση υψηλότερων ποσοστών κέρδους και υπερκερδών για τους καπιταλιστές. Η διατήρηση μιας επιφανούς σταθερότητας παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας βασίστηκε στην ήδη πεπερασμένη οικονομική πολιτική του χρέους, που έχει οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε μια θάλασσα χρεών, κρατικών και ιδιωτικών, πολλών τρισεκατομμυρίων που είναι αδύνατο να αποπληρωθούν. Νέοι δανεισμοί απλά συντηρούν προσωρινά χρεοκοπημένα καπιταλιστικά κράτη και μεγάλες εταιρείες και τράπεζες. Ωστόσο, το βάθος της οικονομικής κρίσης και η αποτυχία όλων των αστικών πολιτικών για την διθάσευσή της και η επιρροή παραγόντων όπως η πανδημία που εκφράζουν και τη δομικότητα της κρίσης του συστήματος οδηγούν σε συχνότερες εκρήξεις της κρίσης και πιθανά σύντομα σε ένα παγκόσμιο οικονομικό κράχ. Για το δεύτερο, η περιβαλλοντική κρίση που εξελίσσεται ραγδαία λόγω της ασύδοτης και καταστροφικής λειτουργίας της οικονομίας της αγοράς. Αυτή επιδεινώνει και θα επιδεινώσει βαριά στο άμεσα μέλλον τα οικονομικά δεδομένα. Απειλεί και θα απειλήσει τεράστιους πληθυσμούς με αφανισμό σε διάφορα σημεία του πλανήτη, ενώ θα προκαλέσει γιγάντια κύματα μετανάστευσης και προσφυγιάς. Τρίτον, ο πόλεμος. Ως έκφραση των υπεριαλιστικών συμφερόντων και των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, όπου εκατοντάδες πόλεμοι, επεμβάσεις, κατοχές, συνοδευόμενα από πραξικοπήματα, δικτακτορίες, εμφύλες, σειράξεις, έχουν εξαπολυθεί από το 1990 και μετά σε όλο τον πλανήτη, μετά δηλαδή την ανακήρυξη από τους καπιταλιστές της νίκης τους, του τέλους της ιστορίας, της εξασφάλισης υποτίθεται μια σταθερής πορείας ειρήνης και ανάπτυξης, λόγω της κατάρρευσης του Ανατολικού Μπλοκ και των υποτιθέμενων κομμουνιστικών κρατών και κομμάτων. Πόλεμοι που σε μεγάλο βαθμό γίνονταν μέσω αντιπροσώπων όπως στην περίπτωση της Συρίας και που τώρα έχουν φτάσει στο επίπεδο της άμεσης σύγκρουσης ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ρωσία-Κίνα στο έδαφος της Ουκρανίας. Αυτή η κλιμάκωση της ενδοϊμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης που οφείλεται στην επιθετικότητα κυρίως στον ΗΠΑ και την άρνηση Ρωσία-Κίνας να υποταχτούν έχει σαν κύρια αιτία την εξέλιξη των οικονομικών συσχετισμών στην παγκόσμια οικονομία.
θα αναφέρω κάποια στοιχεία που αποτυπώνουν τις βαθιές αλλαγές που έχουν συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες. Το 1965 οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ιαπωνία παρήγαγαν το 70% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το 2000 παρήγαγαν το 57%. Το 2022 παρήγαγαν το 41%. Οπότε το 59% παραγόταν σε άλλες χώρες από το 30% που ήταν το 1965. Το 1965 επίσης οι πρώτες 10 οικονομίες ήταν των δυτικών κρατών με πρώτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2022 πρώτη στο ΑΕΠ είναι η Κίνα, ακολουθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, τρίτη είναι η Ινδία και ακολουθούν η Ιαπωνία, Γερμανία, Ρωσία, Ινδονησία, Βραζιλία και στο τέλος της δεκάδας είναι πλέον η Γαλλία και η Βρετανία. Δηλαδή ο παγκόσμιος καταμερισμός της εργασίας έχει αλλάξει ριζικά και η οικονομική πυραμίδα του περιαλιστικού συστήματος. Το 2021 επίσης οι εξαγωγές της Κίνας ήταν 3,34 τρισεκατομμύρια. Μεγαλύτερες από τον ΗΠΑ και της Γερμανίας μαζί, που ήταν 1,63 και 1,56 τρισεκατομμύρια αντίστοιχα. Όλες οι προβολές στο μέλλον δείχνουν ενίσχυση αυτή της τάσης, οικονομικής επικράτησης δηλαδή των ανατολικών οικονομιών. Οπότε έχει επέλθει μια γιγάντια οικονομική ανακατάταξη που είναι επίσης και πληθυσμιακή και γεωπολιτική. Αυτή η ανακατάταξη δεν αντικατοπτρίζεται στη δομή του παγκόσμιου περιαλιστικού συστήματος. Παγκόσμιοι οργανισμοί και χρηματοπιστωτικό σύστημα ελέγχονται από Ηνωμένες Πολιτείες και δυτικούς υπεριαλιστές με μεγάλο όπλο την κυριαρχία του δολαρίου στις παγκόσμιες συναλλαγές, έτσι όπως καθιερώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κίνα και Ρωσία με όχημα τους BRICS, την Ένωση δηλαδή Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας, Κίνας, Νότιας Αφρικής, στους οποίους θα προσθεθούν σύντομα Ιράν, Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες, επιχειρούν να αναδιατάξουν το σύστημα, αποκλείοντας το δολάριο από τις μεταξύ τους συναλλαγές, συστήνοντας δικές τους τράπεζες, όργανα και ενώσεις και κυρίως κυριαρχώντας οικονομικά με το σχέδιο για τον δρόμο του μεταξιού και την ενέργεια. Αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στην Κίνα που επιχειρεί να ανέβει στην κορυφή της υπεριαλιστικής πυραμίδας και των Ηνωμένων Πολιτειών που θέλουν να αποτρέψουν το χάσιμο της ηγεμονίας τους, οξύνει τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και μας οδηγεί στον πόλεμο. Μιας και μόνο η στρατιωτική υπεροχή δίνει ελπίδα στους Αμερικανούς υπεριαλιστές πως θα σταματήσουν την διαρκή αλλαγή των οικονομικών και όχι μόνο συσχετισμών σε βάρος τους. Κατανοούμε τη ροπή των υπεριαλιστών προς τον πόλεμο και από την εξέλιξη επίσης των στρατιωτικών δαπανών. Το 2023 δαπανήθηκαν 2,24 τρισεκατομμύρια, που είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ. Από αυτά, 1.232 δισεκατομμύρια είναι του ΝΑΤΟ, από τα οποία 877 δισεκατομμύρια των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι μακράν η πρώτη. Δεύτερη έρχεται η Κίνα με 292 τρισεκατομμύρια, όπου θα πρέπει να σημειώσουμε όμως πως η αύξηση των στρατιωτικών της δαπανών από το 2013 είναι 63%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει αύξηση 13% με πρώτη τη Μεγάλη Βρετανία, με ανακοινωμένα εξοπλιστικά προγράμματα όπως αυτό της Γερμανίας για 100 δις, με την ανάπτυξη πολεμικής βιομηχανίας και με αρκετές φωνές που ακούγονται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πολεμική οικονομία. Διαρκής αύξηση των στρατιωτικών δαπανών έχουμε και για Ρωσία, Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ιαπωνία, Τουρκία. Κατασκευή επίσης και διασπορά πυρηνικών όπλων, είτε στη Λευκορωσία, στη Νότια και Βόρεια Κορέα, γενικά στον Ειρηνικό ωκεανό. Ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος με αυτή την έννοια συνιστά μια πυρηνική απειλή για αφανισμό της ανθρωπότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πιο συγκεκριμένα με την αποτυχημένη κατοχή του Αφγανιστάν, πραξικοπήματα και πρωτοκαλεί επαναστάσεις σε διάφορες χώρες όπως Συρία, Ουκρανία, επιχείρησαν την απομόνωση και περικύκλωση της Ρωσίας. Το επόμενο βήμα ήταν η νατοποίηση και στρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, ώστε να σφίξουν τη δουλειά στο λαιμό της Ρωσίας και στρατιωτικά. Με βασικό στόχο την ιδιωτεροποίηση εξουδετέρωση της Ρωσίας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη στενή περικύκλωση της Κίνας. Αναγκαστική περίπου ήταν η αντίδραση των υπεριαλιστών Ρωσίας και Κίνας, με σταθμούς στη Συρία και την Κρυμαία το 2014, εκφράζοντας έτσι έμπρακτα την αμφισβήτηση της επιβολής της αμερικάνικης και νατοϊκής ηγεμονίας, ειδικά στη γειτονιά τους, και ταυτόχρονα εκπροσωπώντας και άλλους αναδυόμενους καπιταλισμούς που ασφικτιούν και αντιδρούν στον έλεγχο των δυτικών. ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση κλιμακώνουν σχεδιασμένα και σταθερά τον πόλεμο με την οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση του καθεστώτος Ζελένσκι, ενώ επιχειρούν να το μεταφέρουν και στο εσωτερικό της Ρωσίας.
Ήδη το ΝΑΤΟ έχει δαπανίσει 65 δισεκατομμύρια για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, από τα οποία 36 έχουν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε πακέτο δανεισμού 15,6 δισεκατομμυρίων. Στον Ειρηνικό ετοιμάζουν το ΝΑΤΟ Ειρηνικού Ωκεανού με Αυστραλία, Βρετανία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και τους σχηματισμούς AUKUS και QUAD. Μεταφέρουν στρατεύματα και δημιουργούν νέες βάσεις, ενώ σχεδιασμένα δυναμητίζουν το κλίμα με επίκεντρο την Ταϊβάν. Αμφισβητώντας την κυριαρχία της Κίνας σε αυτήν και δηλώνοντας πως θα υπερασπίσουν την αυτονομία τους με κάθε τρόπο, προετοιμάζουν το μέτωπο σύγκρουσης με την ίδια την Κίνα. Σε αυτό το πολεμικό κλίμα εμπλέκεται άμεσα η Μεγάλη Βρετανία, συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ελληνικός καπιταλισμός. Η υπεριαλιστική Ευρώπη που συνθλίβεται και υποβαθμίζεται οικονομικά, πολιτικά και γεωστρατηγικά στις πληγάδες της οικονομικής κρίσης, αναγκάζεται να διατηρεί στενές οικονομικές σχέσεις με την Κίνα και να αγοράζει από πλάγιους δρόμους ενέργεια από τη Ρωσία. Ταυτόχρονα όμως ακολουθεί και την Αμερικάνικη ηγεσία στις επιλογές της μέσω του ΝΑΤΟ. Είτε πολύ πρόθυμα όπως ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, είτε με αστερίκους τους και κριτική όπως ο Μακρόν. Οι Ευρωπαίοι καπιταλιστές θα συρθούν από τους Αμερικάνους υπεριαλιστές στη σύγκρουση. Ειδικά μια πιθανώς ευνίδια εισδοχή της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ στη Σύνοδο του Ιούλη θα επιτάχει γοργά τη γενίκευση της σύγκρουσης με θλιβερές συνέπειες και για τους ευρωπαϊκούς λαούς. Μόνο η άμεση αντίδραση των εργατικών τάξεων και των λαϊκών στρωμάτων σε αρκετές χώρες μπορεί να επιβραδύνει και να αποτρέψει τις πολεμικές εξελίξεις. Απέναντι στην καταστροφική πολεμική κλιμάκωση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, μόνο εμπόδιο μπορεί να σταθεί το προλεταριάτο και η ανατροπή του καπιταλιστικού υπεριαλιστικού συστήματος που γεννά αυτούς τους ανταγωνισμούς. Οι δάλοσιαστικές τάξεις με τη βοήθεια των ρεφορμιστών και της αστικοποιημένης συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας θα μασύρουν στο χάος του πολέμου. Η στάση του προλεταριάτου παγκόσμια και σε κάθε χώρα ξεχωριστά πρέπει να είναι η ανειρήνευτη πάλι ενάντια και στα δύο υπεριαλιστικά στρατόπεδα, τόσο των παλιών υπεριαλιστών της Δύσης, όσο και των νέων της Ανατολής. Είναι εγκληματικό και καταστροφικό για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να συνταχθούν μαζί με την αστική τους τάξη σε κάποια από τα δύο στρατόπεδα, με οποιοδήποτε πρόσχημα. Είτε την υπεράσπιση της Δυτικής Δημοκρατίας και της απελευθέρωσης της Ουκρανίας ενάντια στους αυταρχικούς ηγέτες της Ανατολής, είτε της υπεράσπισης των αναδυόμενων ανατολικών υπεριαλιστών ενάντια στην επιθετικότητα και αλαζονία των παλιών υπεριαλιστών της Δύσης. Όλοι οι υπεριαλιστές εκμεταλλεύονται άγρια το προλεταριάτο τους και αυτά των υπόλοιπων χωρών και μετά συγκρούονται για τη μοιρασιά της πίτας χωρίς να διστάζουν να αιματοκυλήσουν την ανθρωπότητα όπως έκαναν στον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η σύγκρουση όμως με όλους τους υπεριαλιστές δεν σημαίνει την κατάληξη σε ένα μέσα σε εισαγωγικά δίκαια μοιρασμένο αντιπεριαλισμό που φραστικά τους καταδικάζει όλους και καταλήγει να είναι αφηρημένος, χωρίς τις αναγκαίες αιχμές που στην Ελλάδα είναι η απαγκίστρωση από το ΝΑΤΟ και τα σχέδια των δυτικών υπεριαλιστών ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσπάθειά μας είναι να αποτρέψουμε τη συνέχιση και γενίκευση του πολέμου και αυτό σημαίνει σε κάθε χώρα να ξυλώσουμε τα υπεριαλιστικά δίκτυα. Οικονομικά, στρατιωτικά, πολιτικά και ειδικά στην Ευρώπη και την Ελλάδα των δυτικών υπεριαλιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που είναι πολύ πιο ανεπτυγμένα και ισχυρά. Αυτός είναι ο στόχος για το αντιπολεμικό κίνημα στην Ευρώπη και την Ελλάδα, το οποίο για να ανασυνταχθεί και να ορθοποδήσει χρειάζεται να έχει αυτή την πολιτική στάση και αυτές τις αιχμές. Σε κάθε χώρα μπορεί να προχωρήσει με την ανάπτυξη των ταξικών αγώνων, σαν βασικό συστατικό των αγώνων της εργατικής τάξης, που θα παλεύουν για ένα πρόγραμμα σωτηρίας ενάντια στην ακρίβεια, τη φτώχεια, τα αντεργατικά μέτρα, την αντιδημοκρατική αναδίπλωση, την οικολογική καταστροφή. Όλα αυτά δηλαδή που μας επιβάλλει η λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος. Σε αυτό το πρόγραμμα αγώνων εντάσσεται και η εναντίωση στις στρατιωτικές δαπάνες που τροφοδοτούν τα ματωμένα υπερκέρδη υπεριαλιστών και ντόπιων καπιταλιστών και απομυζούν τα αναγκαία κονδύλια για ενίσχυση της υγείας, της παιδείας, της ασφάλισης και όλων των κοινωνικών αναγκών. Αυτοί οι στόχοι για τους ταξικούς αγώνες έχουν αντικειμενικά αντικαπιταλιστική κατεύθυνση και μπορούν ουσιαστικά να επιτευχθούν με την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας και τη σοσιαλιστική επανάσταση σε κάθε χώρα. Αυτή η κατεύθυνση απαιτεί τη συνειδητή επέμβαση επαναστατικής αριστεράς. Η σοσιαλιστική επανάσταση είναι ο μεγαλύτερος φόβος των υπεριαλιστών και όλων των αρχουσών τάξεων. Το ξέσπασμα ταξικών διεθνιστικών αγώνων και το προχώρημα της σοσιαλιστικής επανάστασης έστω και σε μια μικρή χώρα μπορεί να επιβραδύνει την ανεξέλεγκτη ροπή τους προς ένα γενικευμένο πόλεμο.
Αυτός ο στρατηγικός στόχος πρέπει να καθορίζει όλες τις πολιτικές μας μέσα στην ταξική πάλη και στην προσπάθεια δημιουργίας ισχυρού αντιπολεμικού κινήματος. Κλείνοντας, στην Ελλάδα οι πρόσφατες εκλογές ανέδειξαν σημαντικά αντιδραστικές εθνικιστικές και πολεμοκάπηλες δυνάμεις που σε συνδυασμό με τις πατριωτικές θέσεις των υποτιθέμενων αριστερών της Βουλής δημιουργούν προϋποθέσεις για ακόμα μεγαλύτερη στρατιωτικοποίηση και επιθετικότητα του ελληνικού καπιταλισμού. Μια εξέλιξη που έχει τη ρίζα της στην προδοσία του 2015 από το ΣΥΡΙΖΑ και την εφαρμογή του Τρίτου Μνημονίου από την πρώτη φορά αριστερά, το οποίο είναι σκοτεινό, επικίνδυνο και γεμάτο αντιφάσεις. Η αστική κυριαρχία, να προσέξουμε ότι κατά τη γνώμη μας είναι επιφανειακή, γιατί ναρκοθετείται από την οικονομική κρίση, την ανεργία, την ακρίβεια, τη φτώχεια, τον πόλεμο. Με πίστη λοιπόν στην εργατική τάξη, αποφασιστικότητα και σχεδιασμένη πάλι, να προετοιμάσουμε και να προετοιμαστούμε για τις επόμενες στροφές της ταξικής πάλης, που παρά την κυριαρχία των δεξιών στις εκλογές, πάλι θα αναδείξει εκρήξεις και αγώνες όπως τον Τεμπών. Μπορούμε και θα παλέψουμε για να κάνουμε επίκεντρο τέτοιων αγώνων και εκρήξεων και την εναντίωση στον πόλεμο, τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό, τον εθνικισμό. Με τη σύνδεσή μας με τους αγώνες των Ευρωπαίων εργαζομένων, να δημιουργήσουμε μια διεθνιστική βάση για την κοινή πάλη ενάντια στα αντεργατικά μέτρα και ενάντια στον πόλεμο σε Βαλκάνια και Ευρώπη. Ευχαριστώ και δίνω το μικρόφωνο στη Φωτεινή για τη συνέχεια.